θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Θα αναφερθούμε σε μια κίνηση ενέργεια των ανθρώπων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, προκειμένου από τη στιγμή που δεν μπορούμε εμείς μέσα σε συνθήκες πανδημίας, κυρία Μπαλτατζή, Αγγελική Μπαλτατζή, υπεύθυνη επικοινωνίας Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορούμε εμείς να επισκεφθούμε σε συνθήκες πανδημίας στο μουσείο, έρχεται το μουσείο στο σπίτι μας. Πράγματι, όπως ακριβώς το είπατε, και μάλιστα ερχόμαστε ήδη από το πρώτο lockdown, ερχόμαστε και από πιο παλιά, γιατί η ψηφιακή επικοινωνία και δράση της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης κρατάει πάρα πολλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φέρνουν οι απομακρυσμένοι επισκέπτες συσταγωγικά. Επομένως, όλοι αγκαλιάσαμε την ιδέα του Προέδρου μας, του κ. Αλέξη Καλοκαιρινού, όλοι άνθρωποι του μουσείου και τα μέλη του διοικητικού, και εμπλουτίσαμε αυτές τις δράσεις μας με πολλές ιδέες από τους ανθρώπους του μουσείου, από εξωτερικούς συνεργάτες. Κυρία Μπαλτατζή, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι. Οι κριτικοί, οι Έλληνες, γενικότερα, οποιοσδήποτε, μπαίνει σε ποιους ιστοτόπους προκειμένου να περιηγηθεί στην σελίδα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, τα γνωστά, μην τα αναφέρω. Βέβαια. Και είναι δύο εφαρμογές συνολικά που απευθύνονται σε μικρότερες ή σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή τις έχουμε διαχωρίσει σε σχέση με την ομάδα απεύθυνσης, την ηλικιακή. Επομένως έχουμε τις εφαρμογές για όλους, που εκεί θα δούμε και τις υφιστάμενες μας εφαρμογές, όπως τις εικονικές περιηγήσεις των δύο μας μουσείων, του Ιστορικού Λοιπόν, μουσείου. Κυρία Μπαλτατζή, παίρνουμε μία πρώτη γεύση με τη βοήθεια εδώ των συνεργατών και της ομάδας της Κρήτης σήμερα. Βλέπουμε αυτό το οποίο μας περιγράφεται αμέσως τώρα, αυτή η εικονική διαδικτυακή περιήγηση στους χώρους του μουσείου. Πάρα πολύ ωραία, γιατί ακριβώς είναι πολύ σημαντικό που έχουμε και την νεότερη εκδοχή αυτών των εικονικών περιηγήσεων. Είναι πολύ πρόσφατες αυτές οι εκδοχές που βλέπετε και βλέπετε όλες μας τις συλλογές με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς εγώ δεν έχω εικόνα και δεν ξέρω τώρα σε ποια αίθουσα βρίσκεστε. Εσείς μπορείτε να μου πείτε. Ναι, η αλήθεια είναι πως βρισκόμαστε σε μία αίθουσα που φαίνεται και μία μακέτα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί με το παραλιακό μέτωπο. Στην εισαγωγική λοιπόν αίθουσα του Μουσείου Κρήτης. Αυτή ακριβώς η αίθουσα συνοψίζει λίγο πολύ και όλες τις συλλογές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης από τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η εισαγωγική μας ακριβώς αίθουσα και συλλογή, και βλέπετε εκεί και τη μακέτα του Ενετικού Χάνδακα. Ακριβώς, βέβαια. Γιατί ήθελε, λέω, δεν έχω εγώ εικόνα, που είναι ένα πολύ ωραίο ομοίωμα. Θέλω να σας ρωτήσω. Η δράση εμπλουτίζεται με νέες προσθήκες κάθε πότε? Σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες ή και μία εβδομάδα. Ναι, εμπλουτίζεται τα διάλειπτα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, από το πρώτο lockdown, όπως σας είπα και πριν. Και εμπλουτίζεται. Συνήθως τι χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι του μουσείου? Χρησιμοποιούμε τη βιντεοθήκη του μουσείου, δηλαδή αρχαιακό υλικό από εκδηλώσεις που έχουν γίνει και δράσεις τόσο σε διάφορους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Και τι θέλω να πω αυτό. Μπορεί να είναι χώροι από το αμφιθέατρο που έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις λόγω από καταξιωμένους ομιλητές ή και παρουσιάσεις βιβλίων. Μπορεί να είναι από τον κήπο μας. Από συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων που κάνουμε στους καλοκαιρινούς μήνες. Από τις συλλογές μας. Γιατί πέρα από τις εικονικές περιηγήσεις που μόλις είδατε, οι άνθρωποι του μουσείου φροντίζουν να φέρουν, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το μουσείο στο σπίτι των συμπολιτών μας και όσων ενδιαφέρονται να δουν το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το Αγροτικό Μουσείο. Και αξιοποιούμε το αρχαιακό υλικό, τις συλλογές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, και με τρόπο ουσιαστικό, παράγοντας ολιγόλεπτα βίντεο με κάποιες θεματικές ενότητες που επιλέγουν είτε οι επιμελητές είτε οι μουσιοπαιδαγωγοί όταν απευθύνονται στις μικρότερες ηλικίες. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο δεν διακόπτεται και η επαφή των κριτικών, γενικότερα των πολιτών σε πανελλαδικό επίπεδο, με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
Δεν σημαίνει επειδή οι πόρτες είναι κλειστές. Είναι τον όλου του κόσμου ενδιαφερόμενος για τον πολιτισμό. Βέβαια. Διότι και πολλές από τις εφαρμογές μας είναι και σε παραπάνω από μία γλώσσα μεταφρασμένα. Και μας ενδιαφέρει ακριβώς αυτός ο πολιτισμός να διαχέεται, είναι ένα δημόσιο αγαθό και να διαχέεται παντού, είτε αφορά στην τοπική μας κοινωνία, είτε εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδος. Έχουμε και τα 200 χρόνια τη συμπλήρωση από την Ελληνική Επανάσταση, κυρία Μπαλτατζή, σωστά. Πολύ σωστά, δεν θα σας το πω εγώ, είναι γνωστό αυτό. Και φυσικά εμείς ως Ιστορικό Μουσείο Κρήτης δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι. Ούτως ή άλλως δραστηριοποιούμαστε πάρα πολύ έντονα και δεν νομίζω ότι μας πτωεί και ιδιαίτερα μια πανδημία όταν υπάρχει όρεξη και ανάγκη για διευθυντία. Φυσικά έχει γίνει ένας υπέροχος προγραμματισμός. Ήδη έχουμε ανακοινώσει έτσι, κάποια πτύγματα μπορώ να σας δώσω μόνο. Ναι. Αφορά δράσεις τόσο που θα πραγματοποιηθούν τόσο και στον πραγματικό χώρο όσο και στον εικονικό. Και το ένα είναι μια έκθεση υπαίθρια, Κρήτη 21 Επανάσταση, 1821 η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άξονας μας που ο κεντρικός είναι το ανθρωπογεωγραφικό πλαίσιο της Κρήτης, αλλά όχι απομονωμένο, πάντα σε συνάφεια και με την υπηρετική ναι. Ελλάδα του τότε και με τον ευρύτερο χώρο. Μία άλλη δράση που αφορά επίσης τον πραγματικό χώρο έχει να κάνει με τα πρόσωπα της Επανάστασης. Και μία που αφορά το ψηφιακό είναι το 1821. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι άλλο από μία εμπλουτισμένη ιστοσελίδα. Και πάρα πολλά άλλα που θα σας τα ανακοινώσουμε Βέβαια. Τη Δευτέρα που μας έρχεται. Κυρία Μπαλτατζή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.